Τα καλυμμένα στόματα έχουνε φωνή. Μόρφος η υγεία για κάθε μαθητή. 70 δις στις επιχείρησεις, μα ούτε ένα ευρώ για αίθουσες προσλήψεις. 70 δις στις επιχείρησεις, μα ούτε ένα ευρώ για αίθουσες προσλήψεις. Θέλει νομοσχέδιο που βάζει κόφτη στην εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια. Δεν παίρνει κανένα μέτρο για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία. Ας το καταλάβουν καλά. Όσο θα συνεχίζουν αυτή την πολιτική, όσο θα δείχνουν με το δάχτυλο τους εργαζόμενους και θα κάνουν πλάτα στο μεγάλο κεφάλαιο, διατηρούμε στο ακέραιο το δικαίωμά μας να κινητοποιούμαστε, να διεκδικούμε, να παλεύουμε για όλα όσα αξίζουν σε εμάς και τα παιδιά μας. Να το καταλάβουν καλά. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Με τη ζωή και την υγεία μας δεν θα αφήσουμε κανένα να παίζει. Είμαστε σήμερα εδώ, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, ΕΛΜΕ, Ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Παίρνουμε όλα τα μέτρα ασφάλειας στη συγκέντρωσή μας, κάτι που η κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει να κάνει ούτε στα σχολεία, ούτε στα μέσα μεταφοράς, ούτε στους χώρους δουλειάς. Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δώσει απαντήσεις, να δεχτεί αντιπροσωπεία και να πάρει θέση για τους όρους που σήμερα λειτουργούν τα σχολεία. Να απαντήσει με σαφήνεια τι θα γίνει με τα μαζικά τεστ, τι θα γίνει με την πρόταξη των εκπαιδευτικών στον εμβολιασμό. Να απαντήσει με σαφήνεια, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Είναι η δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων που έχουμε σήμερα. Χθες ήμασταν στο Υπουργείο Παιδείας με τα αιτήματα για λιγότερους μαθητές στην τάξη, για μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, για καθαρισμό όπως απαιτείται και για τα πρωτόκολλα του ΕΔΗ να τηρούνται. Βρήκαμε τις πόρτες κλειστές για μία ακόμα φορά, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει χρόνο για να δει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, έχει χρόνο να ετοιμάζει νομοσχέδια. Τρία νομοσχέδια έφεραν μέσα στην πανδημία. Έφερα νομοσχέδιο την άνοιξη που μεγαλώνει τον αριθμό των παιδιών στην τάξη στα δημοτικά. Φέρα νομοσχέδιο το φθινόπωρο λίγο πιο πριν για την επαγγελματική εκπαίδευση. Και τώρα καταθέτουν νομοσχέδιο που να φέρνει πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια που είναι ένα χρόνο κλειστά. Με στόχο το φοιτητικό κίνημα και τίποτε άλλο. Δεν ανεχόμαστε πια αυτή την κατάσταση. Έχουμε αγανακτήσει, έχουμε θυμώσει. Δεν γίνεται να μην παίρνετε κανένα απολύτως μέτρο για τα σχολεία μας, να ανοίγουν και να κλείνουν λες και δεν συμβαίνει τίποτα, χωρίς κανένα, με μόνο μέτρο την μάσκα και το παγουρίνο. Ζητάμε εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ζητάμε λιγότερα παιδιά στην τάξη, αρέωση. Ζητάμε καθαριότητα, προσωπικό καθαριότητας μόνιμο, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καθαρίσει και να απολυμπαίνει τα σχολεία. Άμεσα πρέπει να προχωρήσει ο μαζικός εμβολιασμός και τα μαζικά τεστ σε όλη τη σχολική κοινότητα. Είμαστε εδώ και θα ζητήσουμε και από το Υπουργείο Υγείας σήμερα να μας ακούσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας.